Κύριε Υπουργέ, όπως είπαμε και στην Επιτροπή για μας, το θέμα δεν είναι αν υπάρχει ένα νομοσχέδιο που λέγεται αρνηστικό ή υπάρχουν τροπολογίες. Το θέμα είναι το περιεχόμενό τους. Αν λοιπόν αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα του λαού ή αν επιδεινώνουν τη θέση τους. Και με βάση αυτό το κριτήριο εμείς τοποθετούμαστε είτε σε νομοσχέδια είτε σε τροπολογίες. Τώρα, σε σχέση με όλα αυτά που υπόθηκαν, έχουμε ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 29. Εσείς λοιπόν κάτω από την απεργία, την αποχή των εργαζομένων σε ΣΥΔΟΜ, που είναι μηχανικοί οι περισσότεροι, αντί να ασχοληθείτε πράγματι και να αφιερώσετε εργατοώρες για το πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτών των εργαζομένων, που είναι και προβλήματα του λαού γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αφιερώσετε εργατοώρες για το πώς θα κλείσετε κάθε περιθώριο για να ξανακάνουν απεργία. Αυτό κάνατε. Αφιερώσετε εργατοώρες, απασχολήσατε εκεί οι εργαζόμενους για να κάνετε εδώ πέρα την τροπολογία προκειμένου αυτοί, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα δηλαδή να προσφύγετε και να βγάλετε επόμενη απεργία παράνομη και καταχρηστική. Είναι πραγματικά αυτό που είπαμε απαράδεκτο. Εμείς ζητήσαμε την απόσυρση. Ζητάνε και όλες οι ομοσπονδίες, ιδιαίτερα του τομέα αυτού, την απόσυρση του. Και νομίζω ότι θα σας χαρακτηρίζει αυτό το νομοσχέδιο, όπως βέβαια και το νόμο Χατζηδάκη, που περιστέλει συνδικαλιστικές ελευθερίες των ίδιων εργαζομένων. Λέτε για το νομοσχέδιο είναι σημαντική τομή. Εμείς συμφωνούμε, αλλά είναι σημαντική τομή για αυτό που έρχεται να υπηρετήσει. Ένα δημόσιο στην υπηρεσία των επενδυτών, οι οποίοι, όπως λέτε, προχωρούν με πιο γρήγορη ταχύτητα και πρέπει το δημόσιο να τους, να τους συμπαρασταθεί, να τους στηρίζει μέσα και από τη δική του καινοτομία και από τη δική του αναβάθμιση και εξυγχρονισμό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός με το δημόσιο, που δεν μπορεί να βρει άκρη πουθενά, που δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του πουθενά, παρά εδώ λειτουργεί προς όφελος αυτών των μεγάλων ομίλων που θέλουν να κάνουν τις επενδύσεις. Είπατε για τις τροπολογίες. Και εμείς δεν θα διαφωνήσουμε για την τροπολογία που κατατέθηκε για τους πολύτεχνους και τους τέτεχνους. Είναι σωστό. Χρόνια βέβαια εδώ λέμε για τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουν οι πολύτεχνες και τέτοιες οικογένειες και, εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό το ότι αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Ωστόσο, και εμείς συμφωνούμε με την τροπολογία αυτή που για τους πλημμυροπαθείς του Δήμου... Πώς λέγεται ο Δήμος, Βασίλη? Η Νέο Απηδιάδας. Πιστεύω ότι θα ήταν άδικο να μην ήταν σε αυτή την, να μην διευρυνθεί, να το πω έτσι, αυτή η ρύθμιση. Και επίσης θεωρούμε ότι είναι άδικο που δεν δεχτήκατε αυτή την διόρθωση, να το πω έτσι, ή την συμπλήρωση του άρθρου 25 που αφορά, όπως σας είπα, ίδιο, είναι ίδιο το περιεχόμενο επίσης για αυτούς τους εργαζόμενους που υπηρετούν στο Υπουργείο Εργασίας και στην ΑΔΕ, που αφορά εργαζόμενους που ήταν με stage 13 χρόνια τώρα. Σας καταθέσαμε την πρόταση, σας καταθέσαμε αποφάσεις δικαστηρίων, σας καταθέσαμε υπουργικές αποφάσεις που λύνουν το θέμα και στον ΟΕΔ και στον ΕΦΚΑ. Απορώ γιατί δεν κάνετε δεκτή αυτή την πρόταση που, από ό,τι ξέρω, κουβεντιάστηκε και με φορείς του Δημοσίου της ΑΔΕ ή της επιθεώρησης εργασίας και δεσμευτήκατε ότι κάτι θα κάνετε. Όμως, προς το παρόν, δεν κάνατε κάτι, δεν είπατε τίποτα βέβαια στην τοποθέτησή σας, εκτός και αν σας διέφυγε. Στο Μαλεβίζιο, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Λοιπόν, τέλος, πιστεύουμε ότι το θέμα των ΔΕΙΑ, επειδή έρχεται και άλλη ρύθμιση μέσα από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι δεν είναι ξένη αυτή η ρύθμιση που κάνετε εδώ με αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο του περιβάλλοντος για τη ΔΕΙΑ, που τις εντάσσει στην αρχή
ρυθμιστής ενέργειας. Δεν είναι ξένο. Λοιπόν, εδώ τι λέτε εσείς, ότι θα δώσουμε από τους ΚΑΠ για τις ΔΕΙΑ μόνο για τα έξοδα, τα δικαστικά έξοδα, αυτές τις αποφάσεις που έχουν ήδη υπάρξουν μέχρι τώρα. Όμως οι ΔΕΙΑ έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας λόγω της αύξησης του ρεύματος, των υλικών και τα λοιπά, της ακρίβειας όλη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, έχετε δώσει, αλλά όμως αυτό το ποσό που δόθηκε δεν καλύπτει αυτές τις υπέρογγες ανάγκες των ΔΕΙΑ, οι οποίες βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση, σας έχουν κάνει εκκλήσεις επανειλημμένως και δυστυχώς δεν έχετε ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες των ΔΕΙΑ και έρχονται και φορτώνουν στους δημότες μεγάλο κόστος για το νερό. Δηλαδή, αν θα δείτε τα τιμολόγια των ΔΕΙΑ που φτάνουν στους δημότες, παθαίνουν σοκ για την χρέωση του νερού, αλλά και των υπολείπων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι ΔΕΙΑ και πρέπει το νερό σαν κοινωνικό αγαθό, φυσικό πόρος, να προσφέρεται δωρεάν και αναμαθρισμένο στον ίδιο τον λαό.